Από το πακέτο μέτρων που εξήγηλε η κυβέρνηση για στήριξη των επιχειρήσεων και των αυτοτελώ εργαζόμενων που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό, από μια πρώτη ματιά εξάγονται τα παρακάτω συμπεράσματα. Με ευθύνη τη κυβέρνηση χάθηκε δυστυχώ πολύτιμο χρόνο. Αντί η προσπάθεια να επικεντρωθεί στη διαμόρφωση ενό ουσιαστικού πλαισίου στήριξη, αναλώθηκε σε τακτικισμού για την εξασφάλιση κοινοβουλευτική πλειοψηφία αρκετά από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, περιλαμβάνοντας σε γραπτέ προτάσεις που η ΕΔΕ κατάθεσε στην κυβέρνηση στις 14 και στις 30 Μαρτίου του 2020. Όπως για παράδειγμα, μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένους τομείς της οικονομίας, ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής, κίνητρα στον τουριστικό και τον κατασκευαστικό τομέα, ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με περισσότερη επιδότηση και λιγότερο δανεισμό, και τέλο την άμεση προώθηση προ υλοποίηση όριμων αναπτυξιακών έργων. Η εφαρμογή όμω παράλληλα αυτών των μέτρων πρέπει να γίνει στοχευμένα και υπό αυστηρόν έλεγχο, ώστε να αποφευθούν τυχόν καταχρήσει από του δικαιούχου και να προστατευθούν οι φορολογούμενοι πολίτε από τη μεταφορά σε αυτού τυχόν οικονομικών επιπτώσεων.